Για τη διατήρηση της καλής μας όρασης, βασικό σημείο είναι η πρόληψη. Και αυτό είναι το κεντρικό θέμα της σημερινής μας συζήτησης με τον Δρ. Βασίλη Λιαράκο, χειρουργό οφθαλμίατρο και επιμελητή της Οφθαλμολογικής Κλινικής στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Κύριε Λιαράκο, σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε και που δεχτήκατε την πρότασή μας να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για την υγεία των ματιών μας και γενικά για την πρόληψη. Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε μαζί, αλλά κάθε φορά έχουμε να πούμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που πιστεύω ότι ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο και όλες τις ηλικίες. Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι που είμαστε παρέα για μια ακόμα φορά και ελπίζω να ικανοποιήσω τις προσδοκίες των τηλεθεατών σας και να επιλύσουμε απορίες και να απαντήσουμε ερωτήσεις που προφανώς όλοι έχουν. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Εκείνο που θέλω να πω είναι τα μάτια μας που τα χρησιμοποιούμε από την ώρα που θα τα ανοίξουμε το πρωί μέχρι την ώρα που θα τα κλείσουμε. Μας είναι εκτός από χρήσιμα, εμείς πάμε και τα κουράζουμε συνεχώς. Μπορεί κάποια στιγμή να πιστεύαμε ότι η όραση φθήνει με την ηλικία, όμως βλέπω ότι αυτό γίνεται όλο και πιο συχνό πια, γιατί από τα μικρά παιδιά μέχρι τους πιο μεγάλους, πλέον είμαστε σε μία οθόνη. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι περιβαλλοντικοί, οι φυσικοί παράγοντες, η ηλικία, οι συνήθεις παράγοντες που προκαλούσαν τη βλάβη και την πτώση της όρασης, τώρα τους δίνουμε και εμείς νέα ερεθίσματα, κακά ερεθίσματα. Είμαστε πάνω σε μια οθόνη όλη την ημέρα, είτε για επαγγελματικούς λόγους, είτε για χαλάρωση και διασκέδαση. Θα έχουμε το κινητό μας, το τάμπλετ μας, ακόμα και λίγο πριν κοιμηθούμε, με το μάτι καρφωμένο στην οθόνη είμαστε. Αυτό τι ζημιά προκαλεί στο μάτι μας? Ισχύει ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε οθόνες. Μολονότι βέβαια οι σύγχρονες οθόνες δεν έχουν την εκπομπή ακτινοβολίας που είχαν οι παλαιότερες, αλλά ακόμα και αυτό το blue light που ακούμε όλοι είναι μια μορφή ακτινοβολίας. Δεν είναι μόνο η ακτινοβολία που εκπέμπεται από τις οθόνες, όσο ο διαφορετικός τρόπος που βλέπουμε όντας προσιλωμένοι μπροστά σε μια οθόνη. Που το βλέπουμε ακόμα και στα παιδιά, που έχουν πολύ μεγαλύτερες αντοχές και περιθώρια από τους ενηλίκους και τους πρεσβυτέρους και βλέπουμε ότι κοκκινίζει κάποια στιγμή το μάτι, ζορίζεται, κουράζεται. Η κοπιοπία λοιπόν αυτή, eye strain στα αγγλικά, αλλά κοπιοπία εμείς στα ελληνικά έτσι το ερμηνεύουμε, είναι η κούραση του ματιού λόγω της έντονης προσήλωσης στην οθόνη, η οποία γίνεται ακούσια, ακόμα και αν νομίζουμε ότι δεν προσηλώνουμε τόσο έντονα, έχει μελετηθεί, έχει καταγραφεί και διαπιστώνουμε τι, ότι ελαττώνεται ο ρυθμός βλεφαρισμού, ανοιγοκλεισίματος των βλεφάρων, το οποίο γίνεται υποσυνείδητα, ακούσια, με αποτέλεσμα να μην εφυγραίνεται, να μην καλύπτεται σωστά με το δάκρυ μπροστινή επιφάνεια του ματιού. Αυτό γίνεται υποσυνείδητα, ακούσια. Επιπλέον προσιλώνει το μάτι διαρκώς σε μια μικρή απόσταση. Τα μάτια μας δεν είναι φτιαγμένα για να προσιλώνουν διαρκώς σε τόσο μικρή απόσταση, αλλά είναι φτιαγμένα για να βλέπουν μακριά. Αυτά τα δύο, σε συνδυασμό με περιβαλλοντικές συνθήκες που αναφέρατε και που είναι κυρίως ένα τεχνητό περιβάλλον, κλιματισμός, άρα αφίγρανση, ένα πιο ξερό τεχνητό περιβάλλον, οδηγούν σε μια κατάσταση τα μάτια μας πίεσης, με ξηροφθαλμία, έντονη τάση προσαρμογής και αραιότερο ρυθμό ανοιγοκλεισίματος. Έχουμε πλέον την τεχνολογία, σύγχρονη τεχνολογία, που αυτό που κάποτε περιγράφαμε θεωρητικά και κατά προσέγγιση ως κοπιοπία ή ξηροφθαλμία χωρίς να είναι μια πάθηση, τώρα μπορούμε να το καταγράψουμε. Υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία, τώρα έχει μπει αυτή στη ζωή μας, την οποία έχουμε διαθέσιμη στα χέρια μας και η οποία καταγράφει όλα αυτά τα οποία σας είπα. Καταγράφει από το πόσο παχιά και επαρκής είναι η δακρική στιβάδα, το φίλμα αυτό το προστατευτικό των ματιών μας, μέχρι με τι ρυθμό ανοιγοκλίνουμε, εάν είναι επαρκές το κάθε τμήμα αυτής της στιβάδας που έχει ένα βλενώδες κομμάτι, ένα υδάτινο μεγάλο, ένα λιπηδικό στην επιφάνεια, πόσο γρήγορα εξατμίζεται το δάκρυ. Άρα λοιπόν βλέπουμε έναν άνθρωπο υγιή, χωρίς άλλες παθήσεις υποχρεωτικά, μπορεί να μην έχει τίποτα άλλο, και όμως περιγράφει τέτοια συμπτώματα. Κάποτε τα θεωρούσαμε υποδέστερα, γιατί εστιάζαμε την προσοχή μας σε πιο βαριά κλινικά προβλήματα. Παθήσεις. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια. Γιατί? Γιατί μπορεί να έχουμε κάνει ακόμα ένα τέλειο χειρουργείο, μπορεί να έχουμε αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα, οφθαλμικά ή άλλα. Η καθημερινότητα όμως του ασθενούς είναι αυτή η ξηροφθαλμία.
Η ξηροφθαλμία λοιπόν που κάποτε παλαιότερα ήταν παραγωνισμένη, γενικά οι αλλοιώσεις της οφθαλμικής επιφάνειας, τώρα πλέον έχουν έρθει στο προσκήνιο γιατί έχοντας επιλύσει σοβαρότερα προβλήματα, τώρα θέλουμε να βελτιώσουμε και την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητά μας. Μπορούμε πλέον αυτό, όπως είπα και πριν, να το καταγράψουμε, να το παραμετροποιήσουμε και να το θεραπεύσουμε στοχευμένα. Γιατί η θεραπεία δεν είναι πάρε ένα τεχνητό δάκρυ, όλα είναι ίδια. Υπάρχουν στοχευμένες θεραπείες με συγκεκριμένες ουσίες που δίνουν λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει ο συγκεκριμένος ασθενής. Να ρωτήσω κάτι εδώ, επειδή μίλησαμε για πρόληψη. Σωστά, θα πάρουμε ένα καλύτερο δάκρυ, μια καλύτερη ποιότητα. Τι πρέπει να ξέρουμε και κυρίως για τις μικρότερες ηλικίες, για τα παιδιά, ώστε να προλάβουμε. Δηλαδή, δεν μπορούμε να φύγουμε από την τεχνολογία, δεν μπορούμε να απεξαρτοποιηθούμε τελείως από την οθόνη και το κινητό. Τι θα έπρεπε όμως να έχουμε σαν σύμβουλο στο μυαλό μας, δηλαδή κάθε 20 λεπτά να θυμάμαι να κλείνω την οθόνη, να κάνω κάποιες ασκήσεις πεδίου, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχουν διάφορα τεχνάσματα τα οποία προτείνουμε, χωρίς κάποιο από αυτά να είναι πανάκια. Αλλά ένας βασικός κανόνας είναι τα συχνά διαλύματα, ο κανόνας των 40, βάλτε την οθόνη τουλάχιστον στα 40 εκατοστά απόσταση, κάθε 40 λεπτά κάνε 40 δευτερόλεπτα διάλειμμα. Οπότε αυτό σε πρώτη φάση βοηθάει. Η ρύθμιση της φωτεινότητας, ούτως ώστε να είναι αντίστοιχη της φωτεινότητας του περιβάλλοντος. Κάποια κινητά το κάνουν αυτό αυτόματα, κάποια τάμπλετ το κάνουν αυτόματα. Ας επιλέξουμε αυτή τη ρύθμιση. Τι σημαίνει αυτό? Χαμηλότερη φωτεινότητα στο περιβάλλον, χαμηλότερη φωτεινότητα στην οθόνη. Η φωτεινότητα της οθόνης πρέπει να είναι ένα σκαλοπατάκι μόνο ισχυρότερη από τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, άρα αντίστοιχα να προσαρμόζεται γιατί αλλιώς αυτό στρεσάρει το μάτι. Επίσης η χρήση φωτισμού πίσω από την οθόνη, βρισκόμαστε σε ένα χώρο που οι φωτιστικές συνθήκες δεν είναι κατάλληλες, μπορούμε να βάλουμε ένα φως πίσω από την οθόνη σε ένα λάπτοπ ή ένα desktop και αυτό να μας βοηθήσει γιατί προσαρμόζεται η διάμετρος της κόρης και αντίστοιχα βομβαρδίζεται το μάτι με λιγότερη ακτινοβολία. Ρυθμίζουμε την υγρασία της ατμόσφαιρας. Η χρήση κλιματιστικού αφιγραίνει την ατμόσφαιρα. Αν έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία, μπορεί να προσθέσουμε έναν υγραντήρα ή να αερίζουμε το χώρο. Τα καλλυντικά που χρησιμοποιούν οι κυρίες. Η ενυδάτωση των ματιών. Έχουμε λύσεις, έχουμε τεχνάσματα και μερικές φορές χρειάζεται και συγκεκριμένη θεραπεία. Ωραία. Γενικά λοιπόν, μια και μιλάγαμε και είπαμε ότι το κεντρικό μας θέμα είναι η πρόληψη. Τι είναι εκείνο που θα πρέπει να προσέξουμε και να μας χτυπήσει πολύ έγκαιρα ένα καμπανάκι, ώστε να βρούμε αν υπάρχει μια σοβαρή πάθηση, που δεν είναι όμως τόσο ενοχλητική, αλλά να μας χτυπήσει αυτό το καμπανάκι πιο νωρίς, να μην το αφήσουμε να εμπεδωθεί στον οργανισμό μας και να τρέξουμε να το αντιμετωπίσουμε σε προημότερο στάδιο. Η λύση είναι το check-up, η πρόληψη. Δεν είναι κάτι καινούριο, δεν κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας, αλλά είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε και κάτι το οποίο δεν εφαρμόζουμε. Με χειρότερους ίσως ασθενείς τους ίδιους τους γιατρούς, οι ίδιοι εμείς δεν το εφαρμόζουμε. Πρέπει λοιπόν να το εφαρμόζουμε και η σύγχρονη κοινωνία προς τα εκεί οδεύει και σύγχρονα γεγονότα, πρόσφατα γεγονότα, μας οδήγησαν στο να ενισχύσουμε το κομμάτι της πρόληψης και περνάει πλέον στη συνείδηση όλων. Έχουν βγει συγκεκριμένοι κανόνες από τις εταιρείες παγκοσμίως, εν προκειμένου και την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία και την Ευρωπαϊκή και την Αμερικάνικη, που μας ορίζουν κάθε πότε πρέπει να γίνεται αυτό το check-up. Αυτό δεν είναι αυθαίρετο. Έχει ως στόχο να προλάβει αυτά που δεν φαίνονται. Άρα λοιπόν, δεν θα χτυπήσει καμπανάκι για μένα ή για σας. Γιατί όταν χτυπήσει, θα πάτε στον οφθαλμίατρο. Κάτι με ενοχλεί, δεν βλέπω, δυσκολεύομαι, κουράζομαι, κάτι άλλαξε. Δεν είναι πρώιμο όμως. Τότε θα πάτε. Το θέμα είναι να το δούμε πριν φτάσει να σας ενοχλήσει. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν παθήσεις οι οποίες όταν φτάσουν να χτυπήσουν καμπανάκι, είναι ήδη μία αναστρέψιμη η βλάβη την οποία προκάλεσαν. Χωρίζουμε λοιπόν την πρόληψη σε ηλικιακά γκρουπ. Ξεκινάμε από τα παιδιά, όπου ήδη οι παιδίατροι είναι ευαισθητοποιημένοι και μας στέλνουν από μόνοι τους τα παιδιά για έλεγχο. Πρώτος έλεγχος γίνεται στην ηλικία περίπου των 2 ετών. Από εκεί και μετά είναι αναδιετία, 2, 4, 5, 6 η αρχή της σχολικής ηλικίας, μας το ζητάνε και από τα σχολεία. Συνεχίζουμε αναδιετία μέχρι και την εφηβεία. Αλλού εστιάζουμε την προσοχή μας στα παιδιά, άλλα πράγματα πρέπει να προλάβουμε εκεί, ένα τεμπέλικο μάτι, αμβλιοπία, μια υψηλή αμετροπία.
το παιδί δεν θα διαμαρτυρηθεί το ίδιο, γιατί δεν ξέρει πώς θα έπρεπε να βλέπει. Είναι κάτι που δεν το αντιλαμβανόμαστε αρχικά, αλλά ένα παιδάκι δεν ξέρει πώς πρέπει να βλέπει. Ένα παιδάκι που δεν βλέπει ποτέ το ένα του μάτι, δεν ξέρει ότι θα έπρεπε να βλέπει στερεοσκοπικά τρισδιάστατα. Οι γονείς το αντιλαμβάνονται, αλλά μερικές φορές διαλάθη της προσοχής και των γονέων. Κάτι το οποίο δεν θα διορθωθεί μέχρι την ηλικία των 5, 6, 7 ετών μπορεί να μην μπορεί να διορθωθεί πλέον μετά, αργότερα, γιατί μετά την ηλικία των 8 ετών έχει οριμάσει το οπτικό νεύρο και δεν επιδέχεται περαιτέρω βελτίωσης. Στην εφηβεία ξεκινούν οι αμετροπίες, μοιοπίες, αξονική μοιοπία, που είναι λογικό καθώς το παιδί αναπτύσσεται, γι' αυτό και εκεί ο αναδιετία έλεγχος με ένα βασικό τσεκάρισμα της διάθλασης και των συζυγών κινήσεων επαρκεί. Στους νέους τώρα, στους νέους ενηλίκους, εφήβους και νέους ενηλίκους, απειλή στο μεσογειακό και κατ' επέκταση και ελληνικό χώρο είναι ο κερατόκονος. Ο κερατόκονος δεν χτυπάει καμπανάκι. Ίσως χτυπάει ένα καμπανάκι όταν αλλάζουμε συχνά τα γυαλιά και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την όρασή μας. Ο αστιγματισμός μεταβάλλεται, ο άξονας του αστιγματισμού, ενώ δεν θα έπρεπε. Μετά τα 15 δεν περιμένουμε τέτοιες αλλαγές. Μεταβολές στην όραση που δεν είναι προβλεπόμενες λόγω της ηλικίας. Φαίνονται παράδοξες. Δυστυχώς όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν έχουμε ούτε αυτές τις μεταβολές. Και παρά τα αυτά υπάρχει κερατόκονος. Ο επιπολασμός του κερατοκόνου, ενώ θεωρητικά στη βιβλιογραφία παγκοσμίως είναι περίπου 1 στους 2.000, στον ελληνικό χώρο είναι πολύ υψηλότερος. Είναι συχνότερος από 1 στους 1.000. Μερικές μελέτες τοποθετούν περίπου 1 στους 500. Άρα από τους 500 ανθρώπους γύρω μας, ένας έχει, 2 στους 3 ή 3 στους 4 τον έχουν υποκλινικά, δεν έχουν κανένα σύντομα. Θα μου πεις και τι μας επηρεάζει αυτό. Μας επηρεάζει γιατί εξελίσσεται στους νέους και μπορεί να οδηγήσει σε μία αναστρέψιμη απώλεια της όρασης. Είναι μια παραμόρφωση του τζαμιού του ματιού, η οποία δεν γίνεται αντιληπτή μακροσκοπικά. Άρα λοιπόν, το τζάμι του ματιού μπροστά, που είναι ο κερατοειδής, που βρίσκεται εδώ μπροστά, αντί να είναι ομαλός, όπως φαίνεται εδώ, αυτό το τζαμάκι δηλαδή, να είναι ισοπαχές και καμπύλο, βλέπουμε στον κερατόκονο ότι γίνεται σταδιακά λεπτότερο και πιο μυτερό. Ο ασθενής δεν το αντιλαμβάνεται. Μερικές φορές και ο ίδιος ο οφθαλμίατρος, ο γενικός οφθαλμίατρος, δεν θα το αντιληφθεί όταν δεν είναι αυτό έκδηλο, κλινικά έκδηλο. Χρειάζεται λοιπόν ένας ειδικός έλεγχος, προληπτικός, ειδικά σε οικογένειες που υπάρχει αυτή η προδιάθεση, ειδικά σε αυτούς που έχουν μεταβαλλόμενο αστιγματισμό ή μεταβαλλόμενη μοιοπία εκεί που δεν το περιμένουμε, για να προλάβουμε αυτήν την παραμόρφωση. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με ειδική τοπογραφία και τομογραφία, ο CT πλέον έχει μπει και αυτό στη ζωή μας, που είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει, τομογραφία κερατοειδούς. Είναι πολύ εύκολη η εξέταση, πολύ γρήγορη, δεν ακουμπάει καν τίποτα το μάτι, δεν βάζουμε καν σταγόνες. Γρήγορη, επαναλήψιμη, ανώδυνη, ανέμακτη, πολύ φιλική για τους ασθενείς και για τους νέους ασθενείς. Μία εξέταση χρειάζεται για να βάλει την ταμπέλα. Δεν είναι κάτι που χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε κάθε 2 χρόνια, εκτός αν μπει η υποψία. Η έγκαιρη πρώιμη διάγνωση του κερατοκόνου σώζει την όραση, γιατί υπάρχουν σύγχρονες θεραπείες οι οποίες παγώνουν την κατάσταση και σε συνδυασμό με σύγχρονα λέιζερ μπορούμε ακόμα και να βελτιώσουμε την ποιότητα της όρασης. Άρα λοιπόν, σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ, σως απειλή για τον ελληνικό χώρο κερατόκονος, εύκολη, γρήγορη διάγνωση, αξιόπιστη και με καλή πρόταση θεραπευτικής αντιμετώπισης. Σε αυτό το ηλικιακό γκρουπ, οι νέοι άνθρωποι που έχουν μοιοπία και θα θέλουν να τη διορθώσουν και είναι διστακτικοί, έχουμε να τους μιλήσουμε για σύγχρονες τεχνικές, πιο εξελιγμένες, που πιθανόν κάνουν καλύτερη τη διόρθωση της μοιοπίας. Για να κάνει κάποιος διόρθωση μοιοπίας θα περάσει από αυτόν τον έλεγχο και σαφώς ασθενείς με τέτοια ανομαλία δεν είναι καλοί υποψήφοι. Χρησιμοποιούμε άλλες τροποποιημένες τεχνικές. Όμως για να διορθώσουμε μία συνήθη μοιοπία, έχουμε σύγχρονες μεθόδους, έχουμε την εξέλιξη των διαθλαστικών λέιζερ, πλέον με τη χρήση femtosecond laser, τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται κατά κόρον τα femtosecond laser στην τεχνική LASIK που θα έχει ακούσει ο κόσμος και που καλό είναι να ξέρουμε σαν Έλληνες ότι είναι ελληνική εφεύρεση η LASIK, έχει κατακλείσει τον κόσμο, έχουν γίνει εκατομμύρια επεμβάσεις παγκοσμίως, είναι η πιο διάσημη τεχνική
και δεν γνωρίζουμε σαν Έλληνες ότι είναι ελληνική εφεύρεση, γιατί γεννήθηκε στην Ελλάδα και κατέκτησε τον κόσμο. Και καλό είναι αυτά να τα ξέρουμε. Πολύ καλό είναι το λοιπόν, ναι, το λένε οι ξένοι και δεν το λέμε εμείς. Αυτή λοιπόν η ελληνική τεχνική, η ελληνική εφεύρεση έχει εξελιχθεί, έχει πάει ένα βήμα μπροστά με τη χρήση femtosecond lasers. Είναι ένα λέιζερ το οποίο κόβει την πάνω-πάνω φλουδίτσα, να το πω απλά, του τζαμιού του ματιού του κερατογιούς, η οποία έχει πάχος 1/10 του χιλιοστού, και την εξέλιξη επίσης των excimer lasers, που είναι τα δεύτερα λέιζερ που χρησιμοποιούνται για να διορθώσουν, για να αλλάξουν την καμπυλότητα του κερατογιούς, γιατί με αυτόν τον τρόπο διορθώνουμε τις αμετροπίες, μοιοπία, υπερμετροπία, αστιγματισμό. Άρα και αυτό έχει εξελιχθεί με εκτομές οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα του κάθε ματιού. Μέχρι πρότινος χρησιμοποιούσαμε νομογράμματα και αλγορίθμους που ήταν γενικά περίπου one size fits all. Σαφώς με μελέτες, σαφώς με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τώρα όμως το κουστούμι πάει προσαρμοσμένο στον κάθε ασθενή. Δεν σημαίνει ότι κάθε ασθενής το χρειάζεται, αλλά αυτοί που το χρειάζονται το παίρνουν. Άρα έχουμε εξέλιξη και στην πρώτη φάση του χειρουργείου και στη δεύτερη φάση του χειρουργείου. Έχουμε εξέλιξη στο εύρος της μοιοπίας ή αστιγματισμού που μπορούμε να διορθώσουμε. Παλιότερα είχαμε περιορισμό, τώρα μπορούμε να διορθώσουμε ψηλότερες μοιοπίες. Έχουμε εξέλιξη στη διόρθωση της πρεσβυοπίας. Γιατί δεν δικαιούνται λέιζερ οι 20-άριδες, δικαιούνται και οι 40-άριδες και οι 50-άριδες. Και το άλλο ηλικιακό γκρουπ, φυσικά. Σαφώς. Και μπαίνουμε λοιπόν στο άλλο ηλικιακό γκρουπ που και αυτό έχει δικαίωμα στην ποιότητα της όρασης και που πολλές φορές για να φτιάξει την μακρινή του όραση θυσιάζει την κοντινή. Όχι, έχουμε να προτείνουμε τεχνικές και επιλογές οι οποίες βοηθούν και στην κοντινή όραση. Άρα λοιπόν και η πρεσβυοπία έχει λύση με το λέιζερ. Όχι οριστική, αλλά σίγουρα μία βοήθεια. Σίγουρα λοιπόν έχουμε με τη χρήση των σύγχρονων femtolasic μεθόδων να προτείνουμε λύσεις και σε 20-άριδες και σε 30-άριδες και σε 50-άριδες. Μία άλλη πάθηση η οποία είναι δυνητικά επικίνδυνη για την όραση, για την σοβαρή απώλεια όρασης, είναι το γλαύκωμα. Όπου παλιότερα έχει μείνει σαν μια ταμπού πάθηση ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Αν έχει γλαύκωμα, έχει καταράκτη, το διορθώνει. Λέγανε παλιότερα, έχει γλαύκωμα, χάνει την όρασή σου. Τώρα πια τα πράγματα δεν είναι έτσι. Μπορούμε να δώσουμε εδώ πέρα κάποιες νέες εξελίξεις σε αυτό. Στο γλαύκωμα, αυτό που χρειάζεται να ξέρουμε είναι ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από αυτό που νομίζαμε. Πρώτον, το γλαύκωμα είναι μια οπτική νευροπάθεια. Δεν είναι αυξημένη πίεση του ματιού. Σαφώς η αυξημένη πίεση του ματιού είναι ο κατεξοχήν λόγος για να οδηγηθούμε στο γλαύκωμα. Δυστυχώς όμως έχουμε και ασθενείς με φυσιολογική πίεση, ή έτσι νομίζουμε εμείς, που αποκτούν γλαύκωμα, εξελίσσεται το γλαύκωμα και χάνουν το οπτικό τους νεύρο. Τι σημαίνει χάνω το οπτικό νεύρο? Χάνω το οπτικό μου πεδίο. Και αυτό ξεκινάει από την περιφέρεια, από το γύρω-γύρω και φτάνει να συρρυκνώνεται στο κέντρο. Επειδή αυτό όμως προχωράει αργά, παλιότερα γινόταν αντιληπτό όταν πλέον έφτανε να επηρεάζει την κεντρική όραση. Δηλαδή στη δεκαετία των 60. Και θεωρούσαμε ότι το γλαύκωμα είναι μια πάθηση αυτής της περίοδου. Δεν ισχύει όμως αυτό. Με τη σύγχρονη τεχνολογία που είναι το OCT, η τομογραφία, βλέπουμε ότι πριν την βλάβη των οπτικών πεδίων, προηγείται βλάβη των νευρικών ινών που καταγράφονται με έναν πάρα πολύ εύκολο τρόπο, επίσης ανώδυνο και ανέμακτο, επίσης χωρίς να κουμπάμε το μάτι, επίσης χωρίς καν να βάζουμε αυτές τις σταγόνες της μυδρίασης που ανοίγει η κόρη και δυσφορούν οι ασθενείς, δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Και ακόμα πριν τη βλάβη των νευρικών ινών, προηγείται η βλάβη των γαγκλιακών ινών. Άρα λοιπόν έχουμε τέτοια εξέλιξη στην τεχνολογία που ανοιχνεύουμε την τάση ανάπτυξης γλαυκώματος δεκαετία τουλάχιστον πριν εμφανιστεί ένα κλινικά σημαντικό, εμφανές, τεκμηριωμένο γλαύκωμα. Και πού μας φέρνει ο χρόνος? Στην ηλικία των 30 και των 40. Γιατί εκεί διαπιστώσαμε ότι ξεκινάει το γλαύκωμα, το οποίο παλιότερα γινόταν αντιληπτό στα 50 και στα 60. Άρα λοιπόν αυτό το ηλικιακό γκρουπ, ειδικά αν υπάρχει στην οικογένεια έστω και ένας γλαυκωματικός ασθενής, επειδή υπάρχει κληρονομικότητα και οικογένειες προδιάθεση, καλό είναι να κάνει ένα screening, έναν έλεγχο, συμπεριλαμβάνοντας και την τομογραφία του οπτικού νεύρου, μια εύκολη εξέταση, για να ανοιχνεύσει πρώιμη τάση
γλαυκώματος. Πόλο δε μάλλον βέβαια, ένα γλαυκώμα το οποίο δεν έχει γίνει αντιληπτό. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το γλαυκώμα, αυτός ο ύπουλος εχθρός, μπορεί να ανιχνευθεί πρώιμα και μπορεί και να αντιμετωπιστεί. Γιατί με σύγχρονα φάρμακα, σταγόνες, φρενάρουμε, κάνουμε ανάσχεση της εξέλιξης. Αυτό που έχει φαρμακευτικά προστεθεί, πέραν των κολυρίων και των σταγόνων, είναι μια καινούργια ουσία, η οποία είναι νευροπροστατευτική. Δεν είχαμε πιο πριν φάρμακα νευροπροστασίας, είχαμε μόνο φάρμακα τα οποία ρίχναν την πίεση. Mm-hmm. Όπως είπαμε όμως, το γλαύκωμα δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα πλέον υπάρχουν και φάρμακα που προστατεύουν το οπτικό νεύρο, τα οποία τα παίρνουμε από το στόμα ή και τοπικά, αλλά κυρίως από το στόμα, και βοηθούν ειδικά στους ασθενείς, των οποίων το γλαύκωμα εξελίσσεται παρά τη χαμηλή πίεση. Και τελευταία είναι και σύγχρονα λέιζερ, που αναβάλουν ένα τελικό χειρουργείο. Άρα λοιπόν μπορεί να μην οδηγηθεί στο χειρουργείο ασθενής, να κάνει ένα λέιζερ, ένα SLT, Selective Laser Trabeculoplasty, και να βοηθηθεί η πάθησή του και να δώσουμε μια αναβολή πενταετίας ή και μεγαλύτερη σε κάποιο μελλοντικό χειρουργείο. Άλλη μια πάθηση που ακούγεται σοβαρή και απειλητική για την όραση είναι η οχρά κοιλίδα. Έχουμε και εδώ καλά νέα και εξελίξεις. Η οχρά κοιλίδα είναι ένα φυσιολογικό κομμάτι του ματιού. Έρχονται οι ασθενείς και ρωτάνε, γιατρέ μου, έχω οχρά κοιλίδα. Λέω, αν δεν είχατε οχρά κοιλίδα, δεν θα βλέπατε. Λέω, ούτε εσείς, ούτε εμείς. Η οχρά κοιλίδα λοιπόν είναι ένα σημείο μέσα στο εσωτερικό του ματιού, ένα τμήμα του αμφιβληστροειδούς, που είναι ο αισθητήρας, η κάμερα, ο αισθητήρας με τον οποίο βλέπουμε. Είναι ένα πολύ μικρό κομματάκι, 1,5 χιλιοστό διάμετρο, που βρίσκεται εδώ στο εσωτερικό του ματιού και είναι υπεύθυνο για το 95% της όρασής μας, κυρίως της κεντρικής όρασης, της ευκρινούς όρασης, της λεπτομέρειας των χρωμάτων. Άρα λοιπόν ένα τόσο μικρό κομμάτι έχει τόσο μεγάλη σημασία και δικαίως εστιάζουμε την προσοχή μας εκεί, γιατί είναι αναπόφευκτο. Η οχρά κοιλίδα επηρεάζεται από πάρα πολλές παθήσεις. Αυτό που χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος, γιατί εκεί θα κάνει τον έλεγχό του, είναι όχι οι σπάνιες, ας μιλήσουμε για τις σημαντικές, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν και δυστυχώς στην τύφλωση, στην νομική τυφλότητα. Νομική τυφλότητα σημαίνει όραση κάτω από ένα δέκατο, ένα εικοστό, στο δυτικό κόσμο. Και που είναι δύο. Η μία είναι η ηλικιακή εκφύλιση. Αυτό είναι συνυφασμένο με τον όρο οχρά κοιλίδα. Οι περισσότεροι λένε έχω οχρά κοιλίδα, εννοώντας ηλικιακή εκφύλιση της οχράς. Είναι η γύρανση της οχράς κοιλίδος, όπως η γύρανση του φακού είναι ο καταράκτης, η γύρανση της οχράς κοιλίδας είναι η ηλικιακή εκφύλιση. Καταράκτη βέβαια λίγο πολύ θα κάνουμε όλοι, αν ζήσουμε μέχρι τότε. Αλλίωση στην οχρά κοιλίδα εκφύλιση δεν κάνουν όλοι. Έτσι, κάνει ένα ποσοστό μόνο των ασθενών, κάτω του 50%, όμως μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ελάττωση της όρασης. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ο διαβήτης. Δεν είναι όμως ο διαβήτης έτσι όπως τον ακούμε, ο σακχαρώδης διαβήτης με χρήση ινσουλίνης κτλ. Η υπεργλυκαιμία, ο σύγχρονος τρόπος ζωής της δυτικής κοινωνίας που έχουμε αυξημένα λιπίδια, έχουμε αυξημένη γλυκόζη, μπορεί να δώσει αλλοιώσεις από τα αγγεία και από την οχρά κοιλίδα του ματιού. Άρα λοιπόν όποιος έχει υπεργλυκαιμία και παίρνει φάρμακο για να ρυθμίσει τη γλυκόζη, χωρίς να έχει την ταμπέλα του διαβητικού, καλό είναι μια φορά το χρόνο με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες παγκοσμίως να κάνει έναν έλεγχο της οχράς κοιλίδος και όλου του αμφιβληστροειδούς με τομογραφία, με οπτική τομογραφία. Μπορεί να χρειαστεί και αγγειογραφία, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά η τομογραφία είναι εκ των ουκ άνευ. Άρα, όλοι όσοι έχουν υπεργλυκαιμία και όλοι οι άνω των 60 ετών πρέπει να κάνουν αυτό τον έλεγχο της οχράς με τομογραφία μια φορά το χρόνο. Θα δείξει πρώιμα έγκαιρα αλλοιώσεις, οι οποίες αντιμετωπίζονται με σύγχρονες θεραπείες, φάρμακα τα οποία εξελίσσονται, υπάρχει αγώνας δρόμου μεταξύ των εταιριών, προς όφελος βεβαίως των ασθενών, στην εξέλιξη, ανάπτυξη και εξέλιξη καινούριων φαρμάκων, τα οποία μπαίνουν μέσα στο μάτι, είναι στοχευμένες θεραπείες και που βελτιώνουν την ποιότητα της όρασης. Το μειονέκτημα, αυτό εντός εισαγωγικών μειονέκτημα, είναι ότι αυτές οι θεραπείες είναι επαναλαμβανόμενες. Αν έχω πίεση, πρέπει να παίρνω το χάπι μου κάθε μέρα για να πέφτει η πίεσή μου. Αν έχω ηλικιακή εκφύλιση, πρέπει να κάνω την ένεσή μου μια φορά το μήνα για να ρυθμίζεται. Άρα δεν είναι παράδοξο στην ιατρική φιλοσοφία αυτό το πράγμα. Ίσως ηχεί παράδοξο ή
δύσκολο στην αρχή στους ασθενείς, όμως αυτές είναι οι θεραπείες, εξελίσσονται με όλο και καλύτερα αποτελέσματα τόσο στο κομμάτι της διαβητικής ογροπάθειας όσο και στο κομμάτι της ηλιακής εκφύλησης οχράς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόληψη είναι το νούμερο ένα και η πρόληψη ξεκινάει από το μάτι, θα μπορούσαμε να πούμε. Από ένα ετήσιο έλεγχο, ίσως στις μικρές ηλικίες που αναφέρατε πριν μπορεί να είναι και κάθε διετία αν δεν υπάρχει άλλη ένδειξη, αλλά σίγουρα μέσα στον χρόνο μπορεί να μας δείξει ή τη διατήρηση της καλής υγείας ή πρώιμα σημάδια ότι κάτι αρχίζει να μην πηγαίνει καλά. Και το βασικό είναι ότι θα προλάβουμε. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Θα προλάβουμε. Σωστά, ναι. Άρα το βασικό είναι να προσέχουμε τα μάτια μας, να κάνουμε τις σωστές εξετάσεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό, κοιτάμε λίγο μήπως ανέβηκε η πρεσβυοπία. Δεν είναι τόσο βασικό. Είναι να κάνουμε, φαντάζομαι, σε μηχανήματα πιο εξελιγμένα τις μετρήσεις που πρέπει. Αυτές δεν είναι που θα μας δώσουν τα σωστά συμπεράσματα. Ισχύει. Βέβαια, για να μην το γενικεύουμε, μπορεί να μην χρειάζεται σε όλους τους ασθενείς ετησίως, σε όλο τον κόσμο δεν είναι ασθενής, σε όλους μας ετησίως να περνάμε από εξειδικευμένα μηχανήματα, γιατί αυτό μπορεί και να ανεβάζει το κόστος, αλλά σε αυτούς που υπάρχει η ένδειξη, η υπόνοια, η κληρονομικότητα, η προδιάθεση, η υποψία από τη βασική κλινική εξέταση, καλό είναι να γίνεται αυτός ο έλεγχος και επιλέγουμε στο screening μία εξειδικευμένη εξέταση η οποία θα καλύψει το υψηλότερο ρίσκο που έχουν. Γι' αυτό του χωρίζουμε, αρεσκόμεθα να χωρίζουμε, εμείς τουλάχιστον εδώ στο δικό μας ιατρείο, να τους χωρίζουμε σε ηλικιακά group, ξέρουμε τι είναι πιο επικίνδυνο, τι είναι πιο σημαντικό και εστιάζουμε την προσοχή μας αυτό χωρίς να σημαίνει ότι δεν καλύπτουμε και όλα τα υπόλοιπα. Στο βασικό check-up δεν χρειάζονται όλες οι εξειδικευμένες εξετάσεις. Εάν όμως μπει η υπόνοια ή υπάρχει κληρονομικότητα, καλό είναι να γίνονται, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, αυτή η πρόληψη θα λύσει και τα χέρια, θα δώσει καλύτερη θεραπεία, έγκαιρη, πιο εύκολα και με χαμηλότερο κόστος. Άρα λοιπόν τελικά όλα μετρούν, όπως κάνοντας ένα προληπτικό έλεγχο στο αυτοκίνητό μας, θα γλιτώσουμε μια ζημιά η οποία τελικά θα μας κοστίσει περισσότερο. Είναι προτιμότερο να δώσεις 100 ευρώ για να γλιτώσεις μια ζημιά των 1.000 ευρώ. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στα μάτια μας. Και έχουμε και το πλεονέκτημα, εδώ έναντι άλλων ειδικοτήτων, σαν οφθαλμίατροι, ότι είμαστε πιο φιλικοί προς τους ασθενείς. Δεν τους πονάμε, δεν τους γδύνουμε. Ναι. Οπότε είναι πιο εύκολο να κάνει τον έλεγχο και το βλέπουμε αυτό στη ρουτίνα μας. Έρχεται ο άλλος να κάνει έναν οφθαλμολογικό έλεγχο, ξέρει ότι δεν θα γδυθεί, ξέρει ότι δεν θα πονέσει, δεν τον ακουμπάς. Πλέον με τα σύγχρονα μηχανήματα μπορεί να μην χρειαστεί καν να βάλεις αυτές τις σταγόνες που θα πόνουν, άρα μετά μπορεί να φύγει και να πάει να συνεχίσει τη δουλειά του, την εργασία του, να πάει τη βόλτα του, να πιει τον καφέ του. Άρα λοιπόν είμαστε πιο φιλικοί προς τους ασθενείς και αυτό μας βοηθάει και εμάς και τελικά βοηθάει και εκείνους να έχουν τον έλεγχο που δικαιούνται και αξίζουν σε μια σύγχρονη κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, είναι σαν να λέμε προσέχουμε για να έχουμε και στην όρασή μας και κυρίως στην όρασή μας, γιατί μας τονίσατε πολλές φορές ότι υπάρχουν μέθοδοι που σταματούν τη ζημιά. Το βασικό όμως είναι να μην έχει γίνει μεγάλο κομμάτι ζημιάς μέχρι τότε και αυτό το σταμάτημα να γίνει σε όσο το δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο, ώστε να μην έχουμε χάσει ποσοστά όρασης και ποιότητα όρασης. Κύριε Λιαράκο, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά και για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση και πιστεύω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.